Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον διεθνολόγο Γαβρίλ Χαρίτο, συνεργάτη του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ο κύριος Χαρίτος βρίσκεται στο Τελαβίβ και θα μας ενημερώσει για το τι μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα σε σχέση με την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σας από τη Λευκωσία. Χαίρετε από το Τελαβίβ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες το Ισραηλινό κανάλι 2 και η οικονομική εφημερίδα Καλκαλίστ αναφέρουν ότι διαφαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το κυβερνητικό περιβάλλον και από δημοσιογραφικές άλλες πηγές που δεν αναφέρονται και δεν κατονομάζονται, ότι διαφαίνεται μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Κύπρο. Η διάσταση απόψεων, η οποία έχει προκαλέσει κατά τα δημοσιεύματα αυτά και την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στα Ιεροσόλυμα, έγκυται στις αντιρρήσεις της Κύπρου ως προς τον όρο που είχε περιληφθεί στη Συμφωνία Ομαλοποίησης των Σχέσεων του Ισραήλ και της Τουρκίας, σύμφωνα με τον οποίο τα Ισραηλινά κοιτάσματα θα συνδεθούν με υποθαλάσσιο αγωγό που θα βγαίνει στις νότιες ακτές της Τουρκίας. Τα δημοσιεύματα αυτά, οφείλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εν ώψη μιας υψηλόβαθμης συνάντησης ανάμεσα σε αξιωματούχους των δύο χωρών. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και αναμενόμενο, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντώνται Ισραηλινοί και Κύπροι αξιωματούχοι σε αυτό το επίπεδο, μετά την συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας. Έτσι ακριβώς. Και τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Χαρίτο, τι ακριβώς σημαίνει μάλλον αυτή η προσπάθεια να τα βρουν Τουρκία και Ισραήλ και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις? Τι διαφορές μπορεί να έρθουν στις όποιες συμφωνίες είχαν διαμειφθεί μέχρι τώρα γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που σας αναφέρω, η κυπριακή πλευρά φέρεται να μην συμφωνεί στο να διαπερνά ο υποθαλάσσιος αγωγός που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Άγκυρα και στο Τελαβίβ μέσα από την κυπριακή ΑΟΣ, ενώ το κυπριακό είναι άλυτο. Και εδώ θα πρέπει, εδώ στην ουσία, όπως αναφέρουν οι εδώ πηγές, εκεί είναι η διαφωνία ή η διάσταση απόψεων που επικηρύνεται να γεφυρωθεί. Άρα κρατάμε ως δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ για τον αγωγό. Κοιτάξτε, ναι. δεν είναι αυτό το δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι ως όρος για την διαδικασία της ομαλοποίησης αυτός έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Δεν σημαίνει όμως ότι οτιδήποτε έχει γίνει από το 2010 έως και σήμερα ανάμεσα στη Λευκωσία και τα Ιεροσόλυμα αναιρείται από έναν όρο μια συμφωνίας που δεν έχει ακόμα πραγματοθεί, ούτε έχει δεν έχει σάρκα και οστά. Αντιθέτως, αυτή η διαδικασία και αυτή η στιγμή, αυτή η φάση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, είναι αναμενόμενη. Η Τουρκία έχει μπει ξανά στο παζλ, όλα τα κομμάτια του περιφερειακού περιβάλλοντος είναι παρόντα. Η Τουρκία είναι φυσικό να δηλώνει παρούσα και να θέλει να διαμορφώσει τις καταστάσεις υπέρ της. Υπάρχει όμως μια συνεργασία 6 ετών που έχει προηγηθεί ανάμεσα στη Λευκωσία και τα Ιεροσόλυμα, και αυτή τη στιγμή θα δούμε ποια είναι η ποιότητα των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να το πούμε εντός εισαγωγικών ένα crash test ανάμεσα στις δύο χώρες. Κύριε για το τι έχει συμφωνηθεί. Κύριε Χαρίτο, η κατάσταση, η ασταθής κατάσταση αυτή που επικρατεί, αν μη τι άλλο σταθείς στην Τουρκία, πώς αντικρίζεται από το Ισραήλ και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην όποια απόφαση θα κληθεί αύριο μεθαύριο να λάβει το Ισραήλ και για τα ενεργειακά ζητήματα? Η Ισραηλινή πλευρά,
Η Ισραηλινή πλευρά, αυτό το οποίο είχε διαφανεί κατά τη διάρκεια της κάλυψης, της ειδησιογραφικής κάλυψης των γεγονότων που είχαν γίνει στην Τουρκία, ήταν μια άχρωμη μετάδοση των ειδήσεων. Μάλιστα. Η Ισραηλινή πλευρά δεν είχε εκδηλωθεί στο τι μελιγενέστε με το καθεστώς εκεί. Και η συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες δεν σχετίζεται με το ποιος θα κυβερνά την Τουρκία. Μάλιστα. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο χώρες που έχουν συνέχεια. Και για τον λόγο αυτό δεν διασυνδέεται το θέμα της ενέργειας και της συνεργασίας με το ποιος κυβερνά την Τουρκία. Μάλιστα. Σήμερα. Κύριε Χαρίτο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.